Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 30 Μαρτίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Η κυβέρνηση σκοπεύει να κάνει μια μετατόπιση των μέτρων προκειμένου να δοθούν δικλείδες αποσυμπίωσης και να περιοριστούν οι αιστείες υπερμετάδοσης. Επισήμανε κυρίες και κύριοι στο Sky 100,3 ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι τα ψυχικά αποθέματα των πολιτών έχουν εξαντληθεί και είναι διάχυτη η διάθεση πολιτών να κερδίσουν κομμάτι της ζωής. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το πλέγμα των μέτρων που εξετάζονται είναι και η απελευθέρωση της διαδημοτικής μετακίνησης, ώστε οι πολίτες να έχουν διέξοδο στην Ήπεθρο και να περιοριστούν οι συναθροίσεις στα σπίτια. Εξετάζεται το άνοιγμα κυρίως των λυκείων, καθώς και το άνοιγμα του λιανεμπορίου με περιορισμένες και αυστηρούς όρους. Απαντώντας τώρα σε ερώτηση για το τι θα γίνει το Πάσχα, ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για το Πάσχα. Πρόσθεσε όμως ότι θα είναι πάντως ένα πάρα πολύ καλύτερο Πάσχα από το περσινό, σημειώνοντας ότι πρέπει να διατηρήσουμε λίγο το στένος μας και για λίγες εβδομάδες να τηρήσουμε τα μέτρα. Αν ξεπεράσουμε τον κάβο του Απριλίου, θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας, διευκρινίζοντας ότι η αποκλιμάκωση των μέτρων θα είναι σταδιακή. Τώρα, θα πάμε να δούμε διάφορα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Θα καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να ξεκινήσουμε από την πανδημία, να δούμε λίγο ποια είναι η εικόνα της πανδημίας στην Δυτική Μακεδονία. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα στην Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει έντονη ανησυχία και φυσικά όχι μόνο αυτό, είναι σε ασφιχτική πίεση τα νοσοκομεία μας. Δώσε μας το κλίμα, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και μετά να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Θα δώσουμε αναλυτικά την εικόνα έτσι ακριβώς όπως παρουσιάστηκε και δημοσιοποιήθηκε από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής και αφορά το διάστημα Τρίτη 16 Μαρτίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου. Μες. Σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τα ενεργά κρούσματα, Δημήτρη, όλο αυτό το διάστημα είναι της τάξης των 1087. Πώς αποτυπώνονται αυτά? 757 στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 176 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 46 στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και 108 στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Σύνολο 1087. Τώρα, ας έρθουμε να τα δούμε αναλυτικά σε κάθε μία ξεχωριστά Περιφερειακή Ενότητα, ξεκινώντας από την Κοζάνη. Τώρα, στην Κοζάνη έχουμε συνολικά 757 ενεργά κρούσματα, που σημαίνει ότι έχουμε σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το 75% των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα και πιο αναλυτικά από την Τρίτη 16 Μαρτίου, από την Τετάρτη 16 Μαρτίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου. Στο Δήμο Κοζάνης τώρα έχουμε 355 ενεργά κρούσματα, στο Δήμο Εορδέας 204, στο Δήμο Βοΐου 111, στο Δήμο Σερβίων 82 και 5 τα λιγότερα στο Δήμο Βελβεντού, σύνολο 757. Αυτή είναι η αναλυτική εικόνα όσον ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Πάμε τώρα, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Συνολικά έχουμε 176 ενεργά κρούσματα. Αυτά πώς αποτυπώνονται? 121 στο Δήμο Καστοριάς και 55 στο Δήμο Άργους Οριστικού. Μηδενικός είναι ο Δήμος Νεστορίου όλο αυτό το διάστημα. Και έτσι θα πρέπει να συνεχίσει, να είναι μηδενικός. Πάμε, Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Εκεί έχουμε 46 ενεργά κρούσματα. Πώς αποτυπώνονται αυτά? 35 στο Δήμο Φλόρινας, 7 στο Δήμο Αμιντέου και 4 στο Δήμο Πρεσπών. Ουσιαστικά και εδώ έχουμε να κάνουμε. Και Αμίντου και Πρέσπες δεν έχουμε πολλά. Ναι. Είναι και πολύ μικρός αριθμός. Και να ολοκληρώσουμε βέβαια την εικόνα της εξέλιξης της πανδημίας στο διάστημα 15 Μαρτίου μέχρι και 29 από το Δήμο Γρεβενών, όπου εδώ έχουμε 110 ενεργά κρούσματα όλο αυτό το διάστημα και αποτυπώνονται. Μες. 109 στο Δήμο Γρεβενών και 1 στο Δήμο Δεσκάτης. Αυτή είναι η εικόνα. Έχουμε δηλαδή σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τρεις δήμους, οι οποίοι είναι, ο ένας είναι μηδενικός, ο Δήμος Νεστορίου στην Καστοριά. Έχουμε το Δήμο Βρεσπών, ο οποίος έχει 4 και το Δήμο Δεσκάτης, ο οποίος έχει 1 και 5 έχει ο Δήμος Βελβεντού. Συνολικά, τονίζουμε για ακόμη μια φορά, ο αριθμός των κρουσμάτων στη Δυτική Μακεδονία αυτό το διάστημα είναι 1087. Με τη μερίδα του Λέοντος, δηλαδή το 75% να πλέκει η Κοζάνη. Ο οποίος ο Κοζάνης και ο Δήμος Κοζάνης. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τα rapid test. Έχουμε αρκετά rapid test που πραγματοποιούνται σε κοινότητες. Να πούμε, Δημήτρη, ότι έχουμε μαζικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας σε πάρα πολλές κοινότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 31 του μηνός αύριο Τετάρτη θα γίνει στην κοινότητα Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων. Επίσης, αύριο Τετάρτη θα έχουμε και στην κοινότητα Γαλατινή του Δήμου Βοΐου. Χθες είχαμε συγκεκριμένα δειγματοληπτικά rapid test στο Δήμο Σερβίων, πιο συγκεκριμένα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Σερβίων, όπου επί συνόλου 124 των δειγμάτων τα 8 ήταν θετικά. Το και να πούμε ακόμη χθες, ότι και αύριο Τετάρτη, 31 του μήνα, και κάθε Τετάρτη, να πάμε στη Φλόρινα τώρα,
κλιμάκια του ΕΟΔΗ θα πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχου ταχεία ανείχνευση του αντιγόνου ράπιντ, δηλαδή στι λαϊκέ αγορέ τη πόλη Φλόρινα. Τα κλιμάκια θα βρίσκονται σε ειδικού εξωτερικού χώρου στη λαϊκή αγορά τη Λεωφόρου Μόδη και στην παράλληλη λαϊκή αγορά Στρατοπέδου Σκιαδόπουλου από τι 10 το πρωί μέχρι και τι 12 και 30 το μεσημέρι. Αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη σε επίπεδο και Φλόρινας. Και να γίνεται γιατί λειτουργούν λαϊκέ αγορέ. Μάλιστα, θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουμε αρκετού καλεσμένου για την πανδημία του κορονοϊού. Τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Με 12 μονάδες προηγείται τώρα η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα δημοσκόπηση της εταιρείας ΠΑΛΣ. Πάμε να δούμε τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Πάντως, με τις πολλές δημοσκοπήσεις, πολλοί είναι και οι ενεργεία βουλευτές, αλλά και οι ενδυνάμοι που θέλουν να ασχοληθούν, που ετοιμάζονται σε περίπτωση που είναι μια προεκλογική χρονιά. Κανείς δεν ξέρει. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όλα αυτά τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης από την εταιρεία ΠΑΛΣ παρουσιαστήκαν αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Sky. Να πούμε εδώ ότι επειδή γίνεται λόγος, Δημήτρη, ότι κάποιοι κάνουν λόγο και ήδη άρχισαν σιγά σιγά να ψηφιρίζουν ότι βλέπουν εκλογές το Μάιο, 23 Μαΐου, δηλαδή το, μέσα σε. Ο Μάιος έχει αποκλειστεί πάντα. Το λέω. Ναι. Κάποιοι κάνουν λόγο ότι θα έχουμε εκλογές τον φθινόπωρο, δηλαδή τον Σεπτέμβριο. Εκεί πες. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι οι εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 22, δηλαδή το Μάιο του 2022. Και αυτό συμφωνώ μαζί σου, ακούγεται και αυτό το σενάριο. Πολλά σενάρια. Τώρα, πάμε να δούμε ποια είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης από την εταιρεία ΠΑΛΣ. Τι πιστεύει ο κόσμος για την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην αύξηση των κρουσμάτων και ποιος ο ρόλος των μεταλλάξεων. Οι ερωτηθέντες απαντούν, Δημήτρη, πως ήταν η χαλαρή τήρηση των μέτρων αλλά και ο ανεπαρκής έλεγχος που οδήγησε στην αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε ποσοστό 42%. Τώρα, κόπωση. Και από συνεχές lockdown δείχνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση υποστηρίζουν σε ποσοστό 35% να υπάρξει άμεση χαλάρωση των μέτρων του lockdown, ενώ ένα 34% τάσεται υπέρ μιας μικρής παράτασης. Στην ερώτηση της δημοσκόπησης, ποια περιοριστικά μέτρα πρέπει να αρθούν πρώτα, οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 42% το λιανεμπόριο και ακολουθούν τα σχολεία με 30%. Πόσο έχει αλλάξει η άποψη των πολιτών για τον εμβολιασμό. Στη δημοσκόπηση συντριπτικό ποσοστό 82% εμφανίζεται θετικό στο να εμβολιαστεί ενάντια στον κορονοϊό. Ακόμη, προβάδισμα έχουμε 12 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, στο πολιτικό βαρόμετρο, η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δίνει στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής με αναγωγή επί των έγκυρων προβάδισμα 12 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 37% έναντι 25% για το ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν Κίνημα Αλλαγής με 7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5%, Ελληνική Λύση με 4,5% και Μέρα 25 με 3%. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση για τον καταλληλότερο για Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 43%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 27%. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ΠΑΛΣ και παρουσιάστηκε αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο. Και να επιστρέψουμε λίγο τους όλους να κάνω εγώ το σχολιαστή λίγο στο κομμάτι, επειδή αναφέρθηκες. Πάντως, μια πληροφορία που έχω και παρακολουθώ και επειδή αναφέρθηκαμε σε εκλογές, τρεις περιφερειακοί σύμβουλοι σήμερα που είναι στην Περιφερειακή Αρχή αλλά και στην Αντιπολίτευση θα τους δούμε σε ψηφοδέλτια και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά επίσης αυτό που έχω και μια πληροφορία, ακόμα και διοικητή νοσοκομείου της Δυτικής Μακεδονίας θα το δούμε σε ψηφοδέλτιο κόμματος. Σε επόμενες εκλογές. Θα τα αποκαλύψουμε τα ονόματα. Όποτε... Εσύ κατάλαβες τώρα τι εννοώ, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, δηλαδή είτε γίνουν μέσα στο 2021 είτε το 2022. Του 2022, το σίγουρο είναι ότι τα ψηφοδέλτια θα έχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Και πολλές, αλλά και πολλή γυναίκα ακούω στην Κοζάνη, δηλαδή θα, ή τρεις θα παραμείνουν οι τρεις γυναίκες ή θα δούμε και περισσότερες. Τώρα, να πάμε στις αντιδράσεις για τις ΑΠΕ. Συνεχίζονται. Αυτή τη φορά ο πρόεδρος της κοινότητας τελέας του Δήμου Κοζάνης έστειλε επιστολή με αποδέκτες την Αντιπεριφέραρχη Ενέργειας, την κυρία Καλλιόπη Κυριακίδου. Για να δούμε τώρα τι λέει στην κυρία Καλλιόπη Κυριακίδου ο πρόεδρος της τελέας. Μια επιστολή η οποία βέβαια ουσιαστικά βγάζει προς τα έξω την αγωνία και την αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα στην επιστολή τολίζεται ότι υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, εξαναμίζονται βοσκίσιμες εκτάσεις με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στους κτηνοτρόφους. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις προορίζονται για παραχωρήσεις σε νέους κτηνοτρόφους και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τοποθετημένες ποτίστρες. Ακόμη οι αναφερόμενες εκτάσεις βρίσκονται κοντά στον οικισμό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι περιμένουν οι άνθρωποι. Και πόσο μάλλον οι θεσμικοί, αυτοί που έχουν ένα θεσμικό ρόλο, οι πρόεδροι αλλά και ιδιαίτερα οι τοπικές κοινωνίες, πραγματικά να υπάρχει μια άμεση παρέμβαση σε επίπεδο περιφερειακής αρχής. Και εγώ επανέρχομαι για ακόμη μια φορά. Θα πρέπει ο Γιώργος ο Κασαπίδης να σηκώσει αυτή τη σημαία του αγώνα
σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίτα φωτοβολταϊκά και να νοικοκυρέψει μέσα από τη δημιουργία ενός χωροταξικού χάρτη και μέσα από την αναβολή προσωρινά όλων αυτών των εξελίξεων που έχουμε όσο αφορά τις αδειοδοτήσεις, να νοικοκυρέψει την περιοχή και να μην έχουμε μια άναρχη εντός εισαγωγικών ανάπτυξη. Πάντως το είπε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κ. Κασαμπίδης, προθέσω όσον αφορά τις ΑΠΕ, λέει ότι είμαι ο κακός περιφερειάρχης, λέει, στην Αθήνα. Αυτό λένε όλοι. Είμαι ο κακός περιφερειάρχης που αντιδρώ. Το είπε ο κ. Κασαμπίδης ακριβώς και τη μεταδώσαμε προχθές την συγκεκριμένη έτσι, αγανάκτησή του. Και τώρα να τον φιλοξενήσουμε μια από τις επόμενες μέρες πάλι για το θέμα. Έχει πολλά καυτά ζητήματα ο κ. Κασαπίδης. Και να δούμε τώρα και σε μια αποκάλυψη που κάνει η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr σε ό,τι αφορά βέβαια τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Μιχαλάκη. Συγκεκριμένα στη στήλη Χίτρα, την τροφορή, τον μπαλάκι από την Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνη, στο πειθαρχικό όργανο του κόμματος σε επίπεδο κεντρικό και αντίστροφα για την περίπτωση του Βασίλη Μιχαλάκη. Ας δούμε τι λέει όμως αναλυτικά η αποκάλυψη της ηλεκτρονικής εφημερίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία της Ομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνη έχει ταχθεί υπέρ της αναστολής ιδιότητας από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ για τον Βασίλη Μιχαλάκη, συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας και μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εξέλιξη που σχετίζεται με την γνωστή υπόθεση επένδυσης φωτοβολταϊκών σταθμών στη θέση Μάνα Νερού στη Μεσιανή, την ίδια στιγμή θεωρεί πως η αναστολή της ιδιότητας μέλους πρέπει να γίνει από κεντρικά, δηλαδή από το πειθαρχικό όργανο του κόμματος και όχι από την ομαρχιακή, η οποία είναι αναρμόδια για κάτι τέτοιο. Και συνεχίζει. Σε ό,τι αφορά το πειθαρχικό όργανο του κόμματος, φέρεται να υπάρχει ως προς τη διαχείριση του θέματος διαφωνία μεταξύ της Όλγας Γεροβασίλη και του Δημήτρη Τζανακόπουλου, με την πρώτη να ζητά περισσότερο χρόνο μέχρι να προσκομίσουν περισσότερα στοιχεία ώστε να διελευκανθεί εκτενώς η υπόθεση και τον δεύτερο να ασπάζεται την άποψη εισήγηση της Γενικής Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης περί μιας ανακοίνωσης που θα αναστέλει την ιδιότητα από μέλους του κόμματος. Μέλη να δούμε βέβαια, τονίζεται στο ρεπορτάζ, ποια άποψη θα επικρατήσει και ποια θα είναι η εξέλιξη και πότε. Yeah. Αυτά είναι τα τελευταία που έχουμε σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης του κυρίου Μιχαλάκη. Πάμε να δούμε μια ακόμη είδηση και να κλείσουμε τα γραβένα που έχουμε και εκεί μια κινητοποίηση των υπαλλήλων της ΔΕΚ. Δώσε μας την είδηση. Μια είδηση που έρχεται από το επιχειρήν. Είναι μια ενημέρωση που έχουμε από το γραφείο επιχειρηματικότητας, το οποίο λειτουργεί στο εσωτερικό του αναπτυξιακού πλέον οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει μετεξελιχθεί η πρώην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας, η γνωστή σε όλους Άγκου. Αναπτυξιακός οργανισμός θα λέμε τώρα. Αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, η ΚΕΠΑΝΕΜ, αρμόδιος εταίρος του διάμεσου φορέα διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του Γιώργου του Κασαπίδη στις 26 Μαρτίου του 2021 τροποποιήθηκε η αναλυτική πρόσκληση της δράσης στήριξη ρευστότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού στη Δυτική Μακεδονία του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, μάλιστα, από το ΕΣΠΑ δηλαδή 2014-2020. Παρατείνεται λοιπόν για τον λόγο αυτό εκ νέου η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης που ήταν από 31 Τρίτου, δηλαδή μέχρι και αύριο που έλεγε, μέχρι 21 Τετάρτου 2021 και ώρα 3 το μεσημέρι. Ωραία. Τώρα να πάμε και στα Γρεβενά. Σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας για έκτη μέρα βρέθηκαν μπροστά από το Δημαρχείο Γρεβενών οι εργαζόμενοι στα προγράμματα και τις δομές της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινοφελούς Έργου της ΔΚΕΧ του Δήμου Γρεβενών. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από τις κινητοποιήσεις αλλά και τι απάντησε ο Δήμαρχος Γρεβενών, ο κ. Γιώργος Δασταμάνης, στους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι απλήρωτοι, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Βλαχόπουλου. Βλέπουμε το ρεπορτάζ, Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Μέχρι από χθες πριν λίγο καιρό έλεγε ότι απογορεύεται επιχορήγηση προς επιχείρηση του Δήμος. Μόνο δηλαδή στην δική μας επιχείρηση απογορεύεται, σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Έγινε παρέμβαση από το Υπουργείο, κ. Αντιπροσωπευτής, και με την κατάθεση εννοήσεως μας έδωσε το δικαίωμα ότι μπορούμε να κάνουμε επιχορήγηση προς την επιχείρηση. Τα λεφτά δεσμεύονται στους εκπαιδευτικούς, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να τα ξεδεσμεύετε, Δήμαρχε, να βάλετε άλλες προτεραιότητες και τον επόμενο μήνα ή το επόμενο δίμηνο να τα βάλετε πάλι εκεί που πρέπει. Απλά κάθε φορά εμφανίζεται ένα πρόβλημα που μας το παρουσιάζετε. Λες και εμφανίστε και εκείνη τη στιγμή και ότι δεν υπήρχε. Αυτή τη στιγμή σου λέω ότι είναι 110.000 και την πληρώνεστε. Κάνουν αυτά τα λεφτά για να πληρωθούμε. Τι είδατε. Αυτά τα λεφτά δεν μου είπατε. Είναι στα 230. Τα λέγαμε όμως με πέρα. Με πληρώνεστε. Τα δύο θα πληρώνουν. Τα δικά μας, η τέταρτη δόση, έχουμε πει επανειλημμένες φορές ότι η τέταρτη δόση, επειδή δεν έχουν σωστές διαδικασίες από την ίδρυση, θα έρθει χρεωστική. Είμαστε στο κόκκινο. Έχουμε ένα χρόνο, κλείσαμε. Έχουμε κρατήσει τον νομό όλο στα σπίτια τους.
καλύπτουμε ενέσεις, φάρμακα, λογαριασμούς. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Σε όλες τις υπηρεσίες, στις περιφέρειες, στα μόνιτα, στο νοσοκομείο. Εκπεριτροπής, μια εβδομάδα. Εμείς είμαστε κάθε μέρα εκεί. Χιόνια, βροχή, είμαστε εκεί. Πρώτη φορά με την τωρινή διοίκηση, πάντα είχαμε προβλήματα με τις χρηματοδοτήσεις για το βοήθεια στο σπίτι. Είναι γνωστό, ήταν από τις κυβερνήσεις, από τις χρηματοδοτήσεις που δεν ερχόταν. Πλέον έχουμε φτάσει στην κατάσταση, η διοίκηση η οποία έχει τοποθετηθεί να μην μπορεί να κάνει σωστή διαχείριση των κονδυλίων. Έχουμε ενημερώσει για τα προβλήματα που υπάρχουν. Κάθε αιρετός που τοποθετείται δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Οφείλεις ως υπάλληλος που είσαι εκεί τοποθετημένος να δείξεις 5 πράγματα. Όταν δείχνεις για το πώς θα πρέπει να κάνεις τη λειτουργία και τα χαρτιά όλα, τα έγγραφα, για να μπορέσουν να έρθουν οι χρηματοδοτήσεις και η απάντηση που παίρνεις είναι «Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω», με έπαρση και αλαζονία. Έχετε κάποια θέση στο συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά το επάγγελμά σας? Λόγω ότι δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό εδώ και χρόνια στην επιχείρηση, εκτελώ και χρέη διοικητικά για να μπορούμε να πληρωνόμαστε. Θέλετε να μου πείτε πόσο καιρό είστε πληρωτοί και πόσοι άνθρωποι εργάζεστε στο βοήθεια στο σπίτι, γενικότερα στην συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση? Είμαστε απλήρωτοι από το Νοέμβριο. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και έχει και βγαίνει και ο Μάρτιος. Έχει βγει πλέον. Πληρωνόμαστε μέσω ΕΑΦ. Οπότε είτε βρεθούν τώρα τα λεφτά είτε όχι, η πληρωμή της μισθοδοσίας θα γίνει τέλη Απριλίου. Που σημαίνει ότι πάμε για έκτο μήνα. Πόσα άτομα δουλεύετε στο βοήθεια στο σπίτι? Είμαστε 18 άτομα αυτή τη στιγμή. Στο βοήθεια στο σπίτι η κατάσταση είναι ότι περιμένουμε τώρα να βγουν τα αποτελέσματα από την προκήρυξη την οποία έχει βγει, που σημαίνει αυτό ότι ενδέχεται πολλά άτομα, επειδή ήταν ανοιχτός διαγωνισμός, να μείνουν εκτός. Και από την άλλη κάποια να μονιμοποιηθούν, γιατί δεν υπήρχε αυτή η σχέση θαρώ της μόνης. Όχι, είμαστε με συνεχόμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου από το 2002. Λέγομαι, είμαι ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου και βρισκόμαστε εδώ συμπαραστεκόμενοι στην κινητοποίηση των εργαζομένων για έκτη μέρα που ζητάνε, εκτός από την καταβολή δεδουλευμένων, τα οποία για το πρόγραμμα που είδε στο σπίτι είναι 5 μήνες και για τις υπόλοιπες δομές είναι 6 μήνες, δηλαδή δομές βρεφονηπιακών σταθμών που επιβολούνται από το ΕΣΠΑ και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αυτή είναι για 6 μήνες αυτή. Εκτός αυτού, είναι η αποκατάσταση που ζητάνε οι εργαζόμενοι των συμβάσεών τους, γιατί από το Σεπτέμβριο και μετά περικόπηκαν αυθαίρετα και πιστεύουμε και παράνομα στο ίμιση. Δηλαδή αυτοί που δούλευαν 8 ώρες πλέον εργάζονται 4, αυτοί που δούλευαν 4 εργάζονται 2. Να ξέρετε ιδιαίτερα προβλήματα, ιδίως στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αμαία, που εκεί είναι παιδιά που έχουν αυξημένες ανάγκες και το προσωπικό όταν μειώνεται δημιουργούνται κίνδυνοι. Και μην ξεχνάτε, είμαστε σε μια περιοχή που βαστίζεται και από σεισμούς τώρα τελευταία εδώ κοντά στην περιοχή μας γίνονται. Αλίμονο αν συμβεί κάτι εδώ, ποιος θα βγάλει τα παιδιά αυτά έξω και τι θα γίνει αν έχουμε κάποιο ατύχημα, ποιος αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Άρα ποιο είναι το ζητούμενο, θέλω να μου πείτε, αυτή τη στιγμή πλην του οικονομικού και οι σχέσεις εργασίας από ό,τι φαίνεται? Είναι οι σχέσεις εργασίας να αποκατασταθούν, γιατί νομίζουμε ότι παράνομα έχουν περικοπεί στην περίοδο της πανδημίας. Εκτός αυτού οι εργαζόμενοι ζητάνε και τη διοικητική υποστήριξη που δεν υπάρχει, είναι συνολικά 51 εργαζόμενοι στις δομές που έχουν στο σπίτι και η δημοτική επιχείρηση δεν έχει ένα μόνιμο υπάλληλο διοικητικό που να στηρίξει όλες αυτές τις διεργασίες. Δηλαδή αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, λεφτά μπορεί να βάλουν σήμερα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν και υπάλληλοι που θα τα διεκπαιρώσουν όλα αυτά για να γίνουν έγκυρα και οι πληρωμές τους ή να γίνει και μετατροπή των συμβασιών. Εμείς ζητάμε δεδουλευμένα 6 μηνών και να γίνει επέκταση των συμβάσεών μας, όπως ήταν παλιά, 4 ώρες. Πριν από λίγο εγκρίθηκε το ποσό των 110.000 από την Οικονομική Επιτροπή όσο αφορά τους εργαζόμενους στη ΔΕΚΕΓ, ένα πρόβλημα το οποίο έχει εδώ και αρκετό καιρό λόγω της κατάστασης, οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η εταιρεία, λόγω παλιών κατασχέσεων παλιών οφειλών, και για να διευκρινίσω κιόλας ότι αυτές οι οφειλές δημιουργήθηκαν πριν το 10, προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης. Βρέθηκε αυτή η λύση μετά από αρκετό καιρό, γιατί υπήρχαν προβλήματα το αν και κατά πόσο μπορεί ο Δήμος να επιχορηγήσει την επιχείρηση. Με τη βοήθεια του βουλευτή βρέθηκε και εδώ μια λύση.
Οπότε προχωράμε σαν Δήμος να επιχορηγήσουμε την επιχείρηση με 110.000 ευρώ σήμερα, αφού πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή, αύριο θα περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν θα πάει στον ελεγκτή νομιμότητας και όταν επιστρέψει θα μπορέσουμε να πληρώσουμε άμεσα και ταχύτητα αυτούς τους εργαζόμενους που επαναλαμβάνουν και πάλι έχουν δίκιο, γιατί είναι δεδουλεμένα λεφτά και πρέπει, τα δικαιούνται και πρέπει να τα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι αρκετά αυτά τα χρήματα, Δημαρχέ? Για την ώρα, ναι.